Αποστολάκη, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Κύριε Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Καλή σήμερα. Καταρχήν, τη Δευτέρα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ζήτησε όλη η μειοψηφία για το θέμα αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, το μεσημέρι στις 3 ώρα της Δευτέρας έχουμε έκτοτε Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα αυτό που κουβεντιάζεται αυτή τη στιγμή και στην εκπομπή σας. Είναι ένα συμβούλιο το οποίο προκλήθηκε με πρωτοβουλία σχεδόν σύσσωμη της αντιπολίτευσης, γιατί να θυμίσω ότι κάποια παράταξη αρνήθηκε να υπογράψει, αν και δεν διαφωνεί. Για να συζητήσουμε, βέβαια, έχουμε και νέες εξελίξεις μετά τα χθεσινά, κάτι που επιβεβαιώνει και τους δικούς μας φόβους και της αντιπολίτευσης που το ζητούσε με την επιτάσσεις του συμβουλίου αυτό. Ναι, καταρχήν να πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Έτσι. Μάθατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συμφωνήσει γύρω στις αρχές Ιανουαρίου, 2 ή 3 Ιανουαρίου. 7 Ιανουαρίου. Ή 7 Ιανουαρίου, άρα λοιπόν, 7 Ιανουαρίου. Είχε συμφωνήσει με μια ιδιωτική εταιρεία να δέχεται τα απόβλητα νοσοκομείων στο Χιτά του Βόλου. Έτσι δεν είναι? Είναι προερχόμενα και από τη ΒΙΠΕ, νομίζω, δεν είναι ακριβώς. Είναι αποστηρωμένα απόβλητα από την Τρίπολη. Είναι ιδιωτικά απόβλητα προφανώς, είναι ιδιωτικής εταιρείας. Mm-hmm. Και όταν το είχαμε μάθει αυτό, εκ των υστέρων βέβαια, είχαμε πάρα πολλές απορίες και επιφυλάξεις και όσον αφορά τη φύση των αποβλήτων και όσον αφορά το καθεστώς στα οποία αυτά μεταφέρονται. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά. Mm-hmm. Όσον αφορά την φύση των αποβλήτων, είχαμε κάνει μία επερώτηση στις 4 Ιουνίου, η οποία και αναγνώστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 4 Ιουνίου. 4 Ιουνίου. Να κρατάμε τις ημερομηνίες σιγάκι, γιατί είναι σοβαρά. 4 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μία επερώτηση την οποία στείλαμε ηλεκτρονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Mm. Είναι μία επερώτηση η οποία είχε μοιραστεί και στα ΜΜΕ. Ναι. Και τη Δευτέρα στις 6 Ιουνίου είχε διεξαχθεί Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν υπάρχει το πρώτο ερώτημα. Γιατί εφόσον από τις 2 ΣΥΔΙΣ έχει συνεδριάσει, να μας έλεγε να μας φύγει το άγχος, βέβαια, αδερφέ και όλα, σε παιδιά, μην αγχώνεστε. Εδώ πέρα από τις 2 του μηνός έχουμε αναστείλει την απόφαση αυτή και βέβαια να μας δώσει και περαιτέρω εξηγήσει τι έχει γίνει στο μεσοδιάστημα. Περνάνε οι μέρες. Μισό λεπτό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο τι είπε, το οποίο έγινε 4 Ιουνίου. Τι είπε κάτι. Έγινε στις 6 Ιουνίου. 6 Ιουνίου, ναι. Απλά αναγνώστηκε. Αναγνώστηκε. Άρα δεν σας δώσαν καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Η απάντηση ήταν ότι θα δοθεί στο επόμενο συμβούλιο. Ενώ στις 2 Ιουνίου αυτοί λένε, στις 2 Ιουνίου έγινε συμβούλιο στο ΣΥΔΙΣΑ και είχε αποφασίσει να σταματήσει να δέχεται τα απόβλητα, όπως λέει. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Εδώ να πούμε και το εξής, ότι περνάνε οι μέρες και σκαλίζοντας την υπόθεση, όλες οι σκαλίζοντας εντός εισαγωγικών οι παρατάξεις, δημιουργούνται και άλλα ερωτήματα. Μπορώ να σου πω για παράδειγμα ότι εγώ από το ΣΥΔΙΣΑ ζήτησα να πάρω κάποια έγγραφα. Το καταστατικό λειτουργίας του ΣΥΔΙΣΑ, τον κανονισμό λειτουργίας του ΧΙΤΑ και μαζί με τα έγγραφα που είχα για τη μελέτη επέκταση του ΧΙΤΑ ήθελα να κάνω ένα παζλ του τι συμβαίνει εκεί πέρα γενικότερα με τη διαχείριση, όπως και είχα ζητήσει, και εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον, τη σύμβαση, αν υπάρχει φυσικά, μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ και της εταιρείας της συγκεκριμένης. Mm-hmm. Τα έγγραφα μου τα προσκόμισε ο ΣΥΔΙΣΑ μετά από 20 μέρες καθυστέρηση, βέβαια, χωρίς να υπάρχει σύμβαση μέσα. Σε επικοινωνία με το ΣΥΔΙΣΑ, γιατί δεν υπάρχει σύμβαση, τι προβλέπει ακριβώς η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του ΣΥΔΙΣΑ, η απάντηση ήταν, μου είχαν δώσει κάτι που είναι βέβαια και στην Ελλάδα για να επιμένω, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιανουαρίου που επικαλείστε και εσείς, την οποία αναφέρετε μέσα ότι γίνεται δεκτό το αίτημα της εταιρείας αυτής για μεταφορά αποβλήτων από την Τρίπολη εδώ. Σε ερώτηση δικιά μου, γιατί δεν μου προσκομίζουν τη σύμβαση, μου λέει δεν υπάρχει κάποια σύμβαση, απλώς κάναμε το αίτημα της εταιρείας δεκτό. Εγώ λοιπόν ρωτάω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια σύμβαση συγκεκριμένη? Γιατί ξέρετε, μια σύμβαση διασφαλίζει και τη συγκεκριμένη εταιρεία και το Δημοβούλιο, αν κάτι πάει στραβά. Είναι σίγουρα. Πόσα χρήματα δίνει και λοιπά, πόσες ποσότητες. Ή δεν υπήρχε σύμβαση συγκεκριμένη και την κρύβανε, ή δεν έχουν. Και την οποία είναι η προχειρότητα να πούμε μεγαλύτερη. Επίσης, ανακαλύψαμε όλες οι αντιπολιτεύσεις και η κυρία Οικονόμου το έβγαλε το χαρτί στη φόρα και εμείς το επικαλεστήκαμε. Το έγγραφο της διεύθυνσης περιβάλλοντος της περιφέρειας από τις 31 Μαΐου, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην Εισαγγελία αλλά και στο ΣΥΔΙΣΑ,
το οποίο έλεγε ότι η μεταφορά αυτή των αποβλήτων από ιδιωτική επιχείρηση και από άλλη διοικητική περιφέρεια είναι παράνομη κλπ. Κλπ. Γιατί αντιβαίνει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή προφανώς χρειάζεται στην υπογραφή των δύο γενικών γραμματών των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Μάλιστα. Πέρναει ο καιρός και κάνουμε ένα δημοτικό συμβούλιο, κύριε Καρακλήδη, την προηγούμενη Δευτέρα, 18 Ιουλίου. Στην οποία τέλος ο Δημός Βόλου μας απαντά, γιατί στο διάμεσο μας έχει απαντήσει με ανακοίνωση η εταιρεία η ίδια. Εκείνη το πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Εμείς δεν ανοίξαμε. Η ιδιωτική εταιρεία, η ιδιωτική, η Άνση. Τελικά θα κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Περνά λοιπόν ο καιρός, στις 18 Ιουλίου, προχθές πριν τρεις μέρες, κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Η αρμόδια υπηρεσία μας απαντά με 3,5 σελίδες απάντηση σχετικά με τους κωδικούς αποβλήτων που μπορεί να δέχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη διαθέτει συγκεκριμένη εταιρεία. Αν δεχτούμε ότι όλα είναι καλά, καλώς καμωμένα με τα απόβλητα και με την επεκτερότητα την οποία έχουν υποστεί, αλλά βέβαια ποιος την επιδεχόνει, δεν είναι επικίνδυνα. Στις 3,5 σελίδες απάντηση της υπηρεσίας δεν μνημονεύεται πουθενά ότι στις 2 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει απόφαση αναστολής. Κρυφό μας το κρατάνε. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε αφού του ίσωμη σχεδόν αντιπολίτευση πίεσε, και είναι επιτυχία αυτό θέλω να πιστεύω, για να γίνει έκτο το Δημοτικό Συμβούλιο. Περί ναι. αυτού πρόκειται. Ακριβώς. Και χθες, κύριε Αποστολάκη, ανέβηκε στη Διάβγεια, έτσι, η απόφαση, ύστερα από 50 μέρες δηλαδή, η απόφαση που είχε πάρει δήθεν στις 2 Ιουνίου ΣΥΡΙΖΑ. Και όλο αυτό το διάστημα δεν το ξέραν ούτε οι ίδιοι ότι είχαν πάρει απόφαση. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Αν ξέρανε ότι πήραν στις 2 Ιουνίου απόφαση να σταματήσει αυτό, θα σας το λέγανε και στο Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου και στο Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου, έτσι, και δεν θα φτάναν σε αυτό το σημείο σήμερα. Κύριε Καρακλήδη, εδώ δημιουργούνται συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχάς, εάν δεν το ξέρει η Δημοτική Αρχή, γιατί έχει μια αλλεργία με την νομιμότητα και τους κανονισμούς, να το θυμίζουμε. Ναι. Δεν είναι ο ρόλος μας να κάνουμε μαθήματα αυτοδιοικητικής διαχείρισης, αλλά να το πούμε ότι ο νόμος 3861 που είναι συγκεκριμένος λέει ότι αμελητή, αμέσως δηλαδή, ναι. όλες οι αποφάσεις φορέων πρέπει να ανακούνται στο διάβγεια. Το 50 μέρες μετά δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, πάρα πολύ σοβαρό όπως καταλαβαίνετε. Λέει και κάτι άλλο όμως η νομοθεσία, ότι μια απόφαση είναι εφαρμοστέα μόνο αφότου αναρτηθεί στη διάβγεια. Δηλαδή η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία είναι εφαρμοστέα από χτες. Και εγώ λοιπόν ρωτάω, εγώ να δεχτώ τη συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ και μπορώ να σου πω και παραπάνω γιατί έχουμε και πρόβλημα πρακτικό στη συγκεκριμένη συνεδρία, να σας πω. Αλλά από τις 2 Ιουνίου μέχρι χθες 21 Ιουλίου ήρθαν άλλα φορτία σκουπιδιών από την Τρίπολη. Και αν ήρθανε, γιατί στο μεσοδιάστημα η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ πρακτικά ήταν μη εφαρμόσιμη. Μπορεί να μαθεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Δημοτική Αρχή πόσοι έλεγχοι έγιναν στο διάστημα από την αρχή μέχρι και τις 2 έκτου, αλλά κυρίως και πόσοι έλεγχοι έγιναν μετά, πόσοι τώρα σκουπιδιών έχουν έρθει. Πότε έλαβαν γνώση του εγγράφου της περιφέρειας. Γιατί δεν μας μνημονεύουν τα έγγραφα αυτά από τις 2 Ιουνίου. Γιατί και με ευθύνη ποιου, αν και στο πρακτικό του ΔΟΣΟΥ που αναρτήθηκε και ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος ο πρόεδρος ο κ. Πράτος, δεν έχει αναρτηθεί στη διάρκεια η απόφαση αυτή. Επίσης, είναι άκυρη η ακυρωτική απόφαση του ΔΟΣΟΥ της ΥΘΙΣΑ ή όχι. Διότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, αν έχετε το πρακτικό μπροστά σας, αναφέρει ότι συμμετείχε στη συνεδρία ο κύριος Τσαλούχας, ο οποίος όπως δηλώνει στη συνεδρία αυτή δεν ήταν. Ναι, ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τέτοια και όντως πραγματικά μου φαίνεται όπως πολύ σωστά γράφατε σε ένα άρθρο σας στην ηλεκτρονική σας σελίδα της Μαγνησία News ότι μήπως μας δουλεύουν τελικά. Ακριβώς. Τι φαίνεται ότι μας δουλεύουν. Δεν ξέρω τι θα απαντήσουν. Περιμένω ας πούμε τώρα και εσείς βέβαια περιμένουν να δούμε τι θα πούν, τι ψέματα θα πούν, έτσι είναι, τι ψέματα θα πούν τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς δηλαδή θα μπορέσουν να συντεριάξουν όλες αυτές οι ημερομηνίες, όλες αυτές τις συζητήσεις και να μας πούν ότι την είχαν πάρει την απόφαση στις 2 Ιουνίου. Κύριε Καρακλήδη, εγώ έχω την πεποίθηση και με τους υπόλοιπους συμβούλους που το κοροϊδιάσαμε ότι το κλίμα θα είναι ότι το συμβούλιο αυτό δεν έχει κανένα νόημα γιατί από τις 2 Ιουνίου τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Πρώτον, βέβαια, δεν μας λένε πόσα φορτία έχουν έρθει μέχρι τις 2 Ιουνίου και αν είναι επικίνδυνα και πόσα έχουν έρθει μετά. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει πολύ μεγάλη αξία. Διότι για πρώτη φορά σύσσωμη αντιπολίτευση έβαλε την ατζέντα και από ό,τι φαίνεται την κερδίζει. Όλες οι ανησυχίες όταν μας καθησυχάζαν υποτίθεται τελικά ήταν πραγματικές. Πώς δηλαδή μπορούν να έρχονται σκουπίδια από εδώ και από εκεί. Και επίσης μπορούμε να βάλουμε ζητήματα αν υπάρχει ευθύνη
του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και να πω και κάποια ερωτήματα παραπάνω. Να πω το εξής. Στον κανονισμό του ΧΙΤΑ, τον οποίο έχουμε μπροστά μας, δεν υπήρχε ουδέποτε κάποιο παραθυράκι, το ξέρω δηλαδή, δεν μπορούσαν να φέρουν σκουπίδια από άλλη περιοχή. Όπως και η περιφέρεια αναφέρει ρητά από που μπορούν να έχουν απορρίμματα. Η περιφέρεια αναφέρει ρητά το τι απαγορεύεται σχετικά με την απόρριψη τέτοιων απορριμμάτων από διοικητικές εταιρείες. Εδώ αφορά όμως, έχουμε και ένα πολιτικό ζήτημα. Κάναμε αμάν και πώς να βρούμε έναν τρόπο και τις προϋποθέσεις για την επέκταση του χρόνου ζωής του ΧΙΤΑ μέχρι την ύπαρξη ΧΙΤΗ ή άλλου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων. Άρα λοιπόν, όταν στείλουμε το κεφάλι μας να δώσουμε μια παράταση ζωής στο ΧΙΤΑ, που η ΧΙΤΑ όπως ξέρετε είναι ξεπερασμένο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, ούτως ή άλλως στην υπόλοιπη Ευρώπη μιλάνε για πολύ πιο προηγουμένα συστήματα. Αντί λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής του ΧΙΤΑ, τη μειώνουμε φέρνοντας σκουπίδια από αλλού, κάνοντας δηλαδή το Βόλο χωματερή χαβούζα απορριμμάτων άλλων περιοχών. Ακριβώς εδώ είναι το ζήτημα λοιπόν. Και επίσης θα πρέπει να δούμε γιατί αυτή η συμφωνία με αυτή την εταιρεία. Αυτά βέβαια θα τα βρούνε άλλοι, έτσι, γιατί ασφαλώς η υπόθεση περνά τώρα στον εισαγγελέα. Έτσι δεν είναι, κύριε Αποστολάκη? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς ότι από την πλευρά μας ήδη σαν ομάδα των 6, αλλά και οι υπόλοιποι συνυπογράφοντες, αυτό θεωρώ ότι παρότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εμάς, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση της αντιπολίτευσης ότι εδώ πρέπει να συζητάμε πλέον για ζητήματα της πόλης. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας θα μπουν κάποια ερωτήματα, θα γίνουν τοποθετήσεις. Πιστεύω θα εκτεθούν μερικοί με τις απαντήσεις που θα δώσουν. Από εκεί πέρα ο θεσμικός μας ρόλος τελειώνει κάπου εδώ. Το ρόλο μας θα έχουν πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, να μας πει η εισαγγελία τι έχει κάνει από τις 31 Μαΐου και μετά από την παραλάμπτωχα της περιφέρειας, να μας πει η αποκεντρωμένη τι πρόκειται να πράξει, εφόσον πλέον και η αποκεντρωμένη δίκηση της Θεσσαλίας ξέρει ότι ουδέποτε υπέγραψε για να έρθουν απορρίμματα εδώ. Πρέπει να πάρει θέση δηλαδή ο κ. Τσέλιγκας, για παράδειγμα, τι συμβαίνει. Εμείς νομίζω έχουμε κάνει το χρόνο μας και με το παραπάνω, να δείξαμε ένα θέμα που από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι υπάρχει ζήτημα και μας βγάζανε τρελούς. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζητήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν είναι και πολύ καλό να επιβεβαιώνεσαι. Από εκεί πέρα λοιπόν, εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία και όλο το υλικό να γίνει ένας φάκελος, ακόμη και να πάει και στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Δεν είναι να πάει μόνο στην εισαγγελία, αλλά από εκεί και πέρα το ρόλο του έχουν ελεγχθεί. Ακριβώς. Ήδη νομίζω ότι σαν δημοτική ομάδα των 6 έχουμε γίνει αρκετά Ηρακλής Πουαρό και Κλουζό. Έχουμε κάνει παραπάνω από αυτά που μας αναλόγουν. Έτσι είναι. Και με πράγματα θα πρέπει να έχουμε ένα θεσμικότερο ρόλο, νομίζω. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι μηχανισμοί, ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχει δικαιοσύνη. Ας πάρουν την υπόθεση τώρα να δούμε τι συνέβη. Έτσι, δεν μπορεί να παρανομούν συνέχεια. Μια ερώτηση, κύριε Καρκίδη, μόνο. Εάν υπάρχει μια απάντηση από το ΣΥΤΙΣΑ που δεν ξέρω αν έχω στοιχεία, αφιβάλλω ακόμη και γι' αυτό, πόσοι τόνοι απορριμμάτων έχουν έρθει από αρχές του χρόνου μέχρι τώρα, τι κάνουμε με τα απορρίμματα αυτά, τα γυρνάμε πίσω? Δηλαδή, παίζουμε με το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Γιατί είναι μερικές αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν επιστροφή. Έτσι εύκολα κάναμε μια συμφωνία, μια ιδιωτική εταιρεία, χωρίς να ρωτήσουν κανένα, για ένα κόστος το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο. Τελικά, ακόμα και το κέρδος του Δήμου Βόλου, αν και σε αυτά τα πράγματα δεν παίρνουν τα κέρδη πάνω από την υγεία, για να κερδίσει μερικές χιλιάδες ευρώ ΣΥΤΙΣΑ, βάλαν σε κίνδυνο την νομιμότητα και την υγεία των πολιτών. Κάτι είναι άλλο συμβαίνει αυτά. Παραπάνω από τα χρήματα, δεν ξέρω, γιατί τα χρήματα είναι ελάχιστα της σύμβασης αυτής που φαίνεται από την απόφαση που πήραν 7 Ιανουαρίου. Τι συμβαίνει όμως μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρείας αυτής? Κάτι υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι πρόθυμος τόσο ο Δήμος Βόλου να προθυμοποιηθεί, να παίρνει τα απόβλητα από την Τρίπολη, ενώ δεν τα παίρνει, δεν τα παίρνουν όλοι οι όμορφοι εκεί νομοί, ούτε η στερεά Ελλάδα, και έρχεται ο Δήμος Βόλου